Αθλητικός Λίμπερο 107,4. Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε σε άλλο mood, σε άλλη διάθεση, πιο χαλαρή, πιο ανάλαφρη. Pre-game εκπομπή είναι η σημερινή, να ξέρετε, γιατί αύριο δεν θα τα πούμε. Αύριο το απόγευμα του Αθλητικού Λίμπερο 107,4 είναι αφιερωμένο στη φουτμπαλέρα και στις ομάδες της πόλεως που ανοίγουν την αυλαία της φετινής Super League. 6 και 4 ο Άρης καρδιάς μας με τη Λαμία στο Κλεάνθης Βικελίδης και στις 8.30 ο ΠΑΟΚ με την Λάρισα στο γήπεδο της Τούμπας. Δεν πλατιάζω παραπάνω. Ανοιχτές οι γραμμές 2-3-10-2-87-3-8 για να μιλήσουμε για μπαλίτσα μέχρι και τις 7.30. Πάμε στον πρώτο φίλο ευθύς. Αμέσως καλησπέρα. Με καλησπέρα. Χαίρετε. Φίλε, ήθελα να σε ρωτήσω κάτι, ας πούμε, αλλά με απαντήσεις ειλικρινά αν το γνωρίζεις. Αν το γνωρίζεις, πες ρε παιδί μου, δεν γνωρίζω, ας πούμε. Αυτό που ποδοσφαιριστή το Λόπες, μήπως ξέρεις ποιος τον επέλεξε? Τον Λόπες οι άνθρωποι του Άρη τον παρακολουθούν την τελευταία διετία. Οι άνθρωποι του Άρη, φίλε μου, είναι πολύ αφηρημένο, πολύ απρόσωπο. Υπάρχει ένας συγκεκριμένος άνθρωπος ο οποίος έκανε επιλογή του και είπε τον φέρνω υπευθύνη μου. Δεν αυτό... είναι. Είναι μια συνολική επιλογή. Δεν είναι. Είναι μια συνολική επιλογή. Ναι. Αυτή είναι η εύκολη απάντηση, οπότε αν τυχόν και δεν κάνει. Πρόσεξε με λίγο. Δεν θα υπάρχει ευθύνη σε κανέναν. Πρόσεξε με λίγο. Όχι, ευθύνη θα υπάρχει σε όλους. Γιατί όλοι αποφάσισαν από κοινού. Φίλε, εγώ θέλω να υπάρχει ένας συγκεκριμένος που να λέει εγώ τον επέλεξα, εγώ τον έφερα. Εσύ για ποιο λόγο το θες αυτό όμως? Για να αποδοθούν ευθύνες αν δεν κάνει ο παίχτης, ρε φίλε. Σε αυτό που τον επέλεξε. Δηλαδή τώρα όταν λες όλοι τον πέραν μαζί, εντάξει, πιάσε το αυγό και κούρευε να μου λες τώρα. Εντάξει. Γιατί βιάζεστε να κρίνετε ένα παίχτη που είναι δύο εβδομάδες στην ομάδα? Αγόρι μου, εγώ αυτή τη στιγμή δεν σου είπα ότι δεν κάνει. Σου είπα απλά αν γνωρίζεις ποιος είναι ο υπεύθυνος, ούτως ώστε αν είναι παιχταράς να το πω και μπράβο. Να το πω μπράβο ρε μεγάλε. Ο παίχτης υπάρχει στη λίστα της ομάδας τα τελευταία δύο χρόνια και αποφάσισαν από κοινού ότι οι δύο επιλογές μας για το φορ θα είναι ο Αρμάντο Σαντίκου και ο Κριστιαν Λόπεθ. Αν δεν προχωρήσει του Σαντίκου, πάμε για το Λόπεθ. Είναι αποφάσεις που παίρνονται από κοινού. Δεν είναι, ο Άρης πλέον δεν είναι ο Άρης του ενός ή των δύο. Είναι ο Άρης ενός γκρουπ ανθρώπων που παίρνουν τις αποφάσεις σε αυτά τα ζητήματα. Είναι. Πώς είναι αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή? Είναι ο Καρυπίδης, πολύ... είναι ο Χαριστέας, είναι ο Ένινγκ, είναι ο Τερζής και ο Κικερίδης. Είναι αυτοί οι πέντε άνθρωποι. Αλλά δηλαδή οι πέντε αυτοί μαζί, ας πούμε, επιλέγουν τους παίκτες που θα φέρουν. Ναι, έτσι. Ναι, μαζί όλοι. Αυτό πρώτη φορά δεν το ακούω, γιατί νομίζω ότι ένας παίχτης, κάποιος είναι που φέρνει τον παίχτη. Πέντε παίχτες δηλαδή, νομίζω ότι είναι παγκόσμια πρωτοτυπία. Εντάξει, δεν το γνώριζα, ας πούμε. Ότι, ναι. Ότι ο Άρης πλέον λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Σε όλα τα κομμάτια του αγωνιστικού του σχεδιασμού. Ναι, αλλά πέντε μαζί άνθρωποι, ρε φίλε, δεν ξέρω, δεν το ξανακούσει το πράγμα. Πέντε άνθρωποι δηλαδή επιλέγουν τους παίχτες. Ναι. Γιατί ο σοφός λαός λέει που λαλούν πολύ κοκόρι αρχεί να ξημερώσει. Εγώ νομίζω ότι θα έπρεπε ο κάθε ένας να είναι σε ένα συγκεκριμένο. Είδαμε πόστο. Και πέρυσι που τους επέλεγε ένας. Τι έγινε? Για ποιο για Διαμαντόπουλο τώρα? Δεν είπα τίποτα. Δεν έκανα. Υπήρχαν πολλοί πέρυσι. Ένας επέλεγε. Εγώ δεν είπα όνομα. Εσύ είπες. Ποιος επέλεγε ένας? γιατί να φεύγουν να λέμε ονόματα, ρε παιδιά. Εντάξει. Mm. Ο Διαμαντόπουλος εννοώ ένας αυτός. Εγώ δεν σου λέω ότι θα βγουν όλες οι επιλογές μέχρι στιγμής φέτος, αλλά είναι νωρίς για να κρίνουμε τον οποιονδήποτε. Εντάξει, είναι νωρίς, εντάξει, αυτό είναι σχετικό που λες είναι νωρίς. Πάντως, δηλαδή αν κάποιος πήρε παιδί μου ότι αυτός ο παίκτης, ας πούμε, εκφέρει μια άποψη και πει ότι δεν κάνει, τι σημαίνει, ότι είναι, ας πούμε, κακοπροαίρετος ή ένας ο Χρήστος που έλεγε κάποιοι αριανάρες, λέει κάποιοι αριανάρχες, λένε ότι δεν κάνει ο Λόμπες, ας πούμε, κτλ. Κάποιοι βιάζονται μέσα σε δύο εβδομάδες να κρίνουν ένα ποδοσφαιριστή που έχει παίξει μέχρι στιγμής 140 λεπτά περίπου σε φιλικά παιχνίδια. Ναι, εγώ δεν σου λέω ότι πρόσεξε, εγώ δεν σου λέω ότι θα βγει, αλλά δεν μπορώ να πω ότι δεν θα βγει από τώρα ή ότι δεν είναι καλός. Είναι άδικο για τον παίχτη. Ο παίχτης που βγάζει μάτια, παιδιά, θα πάει στην Bundesliga. Δεν θα έρθει στην Ελλάδα για τον Άρη. Όχι, άλλο λέω ότι ένας που βγάζει μάτια, ένας παίχτης, από την αρχή φαίνεται. Όχι, κάνω 40 λεπτά, από τα πρώτα. Τα πρώτα 10 λεπτά, ας πούμε, με το πώς θα μοιράσει την μπάλα, τις κινήσεις που θα κάνει. Αμέσως θα καταλάβεις, ας πούμε, αν είναι κάποιος παιχτάρας. Ο Ματίγιας στα πρώτα φιλικά δεν ήταν καλός. Μετά όμως εξελίχθηκε σε μια αξιόπιστη λύση για το χώρο της μεσαίας γραμμής. Αξιόπιστη λύση, όπως το είπες. Πάντως, και εσύ εμέσως είναι σαφώς, είναι σαν να μου λες ότι ο παιχτάρας δεν είναι που θα κάνει διαφορά. Το πολύ είναι ένας έτσι καλούτσικος παίχτης, ας πούμε. Πιστεύω ότι είναι ένας παίχτης, πρόσεξε, που μπορεί, να κάνει, αντίκου, που μπορεί να κάνει τη διαφορά. Όχι, δεν είναι. Όχι, πρόσεξε, ο Σαντίκου έχει ένα κασέ 500-600 χιλιάρικα αυτή τη στιγμή. Ο Σαντίκου είναι καλύτερος από τον Λόπεθ. Δίνεις, παίρνεις, ας πούμε. Είναι, ναι. Δίνεις, παίρνεις, αλλά δεν μπορούσε να φέρεις τον Σαντίκου αυτή τη στιγμή με τα λεφτά τα οποία ζητούσε.
Δεν γινόταν. Και αυτό που σα δώσαμε, δεν γνωρίζει. Ναι. Ένα καλό ποσό, πάνω από 300.000 ευρώ έδωσε. 300, ε. Πάνω από 300.000 ευρώ έδωσε. Από όσο ξέρω. Τι να σε πω, πάνω να ξέρει, φίλο, ότι ένα παίκτη ο οποίο. Αλλά και τα ποσά είναι σχετικά, να σου πω κάτι. Γιατί για τον Ιντέγκη 500 έδωσα, αλλά 500 δεν πήρα. Δεν είναι πάντα ότι δίνει, παίρνει. Μακάρι, φίλε, να σε πω κάτι, μακάρι για το καλό τη ομάδα δηλαδή. Ο παίκτη να αποδεχτεί παιχταρά. Αλλά σου λέω και πάλι ότι ένα παίκτη ο οποίο. Είναι παιχταράς, δηλαδή φαίνεται να πω από τις κινήσεις που κάνει. Να τον δούμε, μάμε, λίγο, είχε... να τον δούμε λίγο παραπάνω. Ποιον? Ο Ζωέλε Παλέ, ας πούμε, με το που έτσι όταν τον έβλεπα από την άκρη του γηπέδου, με το που έβλεπα πώς κινούταν, ας πούμε, πάνω στον Ασβή στη γραμμή, πριν πάρει ακόμα την μπάλα από τις κινήσεις που έκανε, έλεγα αυτός είναι μεγάλη παιχτάρα. Ζωέλε Παλέ, ας πούμε. Και ο Έμαν πέρυσι, πρόσεξε, και ο Έμαν πέρυσι στην προετοιμασία, μάτια έβγαζε, ήταν πολύ καλός. Και μέσα στη σεζόν. Όταν το φύλακας, ναι, το ναι, ναι. Το φύλακας, φίλε, εντάξει, είναι άλλη ιστορία τώρα. Εκεί, εντάξει, το η κάθε θέση έχει την ιστορία της. Και του Φόρ είναι μια ιδιαίτερη θέση και ο τερματοφύλακας. Στην προετοιμασία πέρυσι ο Έμαν ήταν από τους κορυφαίους. Και μέσα σεζόν δεν σου ενέπνευσε εμπιστοσύνη τη μία στιγμή. Εντάξει, ο Έμαν, εγώ πιστεύω ότι από την αρχή φάνηκε ότι είναι πολύ μέτριος. Εκεί όμως από την αρχή, στην προετοιμασία και στα φιλικά δεν φαινόταν κάτι τέτοιο. Δεν είναι περίπτωση, ας πούμε, δηλαδή όπως ο Κουέστα που έχει σκαμπανεβάσματα και δηλαδή είναι ικανός για το καλύτερο, ας πούμε, αλλά μπορεί να κάνει και το λάθος. Δηλαδή ο Κουέστα, ας πούμε, ένας που μπορεί να εκθέσει τον οποιονδήποτε. Δεν μπορεί να πει κάτι για τον Κουέστα, γιατί εκεί που θα τον δει, ας πούμε, να πετάει, εκεί μπορεί. Αλλά ο Έμαν, φίλε, ήταν σταθερά μέτριος, ας πούμε, από κάτω μετρίου. Εντάξει. Τέλος πάντων, μακάρι εγώ σου λέω να βγει αυτός ο Λόπεζ. Γιατί εντάξει, τώρα δηλαδή είναι κρίμα, επειδή σε όλες τις άλλες θέσεις εγώ πιστεύω ότι είμαστε πολύ καλοί. Ναι. Είναι κρίμα δηλαδή να μην έχουμε το εύκολο γκολ, ας πούμε, κατάλαβες. Γιατί αυτό μας λείπει μέχρι στιγμής. Στα άλλα όλα νομίζω ότι εντάξει, η ομάδα είναι καλή. Θα δούμε. Τέλος πάντων, θα δούμε, ρε φίλε. Μακάρι αύριο να μαγείρεις αυτός ο Λόπεζ, θα παίξει ο Λόπεζ. Θα παίξει, ναι. Εγώ τα μάτια μου θα τα έχω πάνω του πάντως, να ξέρεις. Αμάρε παιδιά, αμάνε. Ναι, δεν θα του ματιάξω. Αμάρε παιδιά, δηλαδή, αμάνε. Ναι ρε φίλε, ακτινογραφία να τον περάσουμε, να δούμε τι παίκτης είναι αυτός, ας πούμε, γιατί μέχρι τώρα, εντάξει. Να είσαι καλά για να πάμε και στο επόμενο. Να κάνει χατρίκ αύριο, έτσι. Α, εσύ δεν είσαι χατρίκ κιόλας. Καθίστε. Όχι, για να πω ότι έγινε αρόμπα κιόλας, κατάλαβες γι' αυτό. Μακάρι να βάλει ένα και να κερδίσουμε. Να είσαι καλά. Εντάξει, έγινε, ρε. Φιλιά, να είσαι καλά. Στον επόμενο, παιδιά, είστε πολύ όσο πιο σύντομα μπορεί ο καθένας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Εγώ είμαι. Εσείς είστε. Κι άμα δεν κάνει ο Λόπεζ. Να ζητήσει τα λεφτά του πίσω ο φίλος. Που θέλετε εδώ. Λοιπόν, ακόμα δεν τον είδαμε, Γιάννη τον είπαμε. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, ρε παιδιά. Και όλε... Εδώ. Λοιπόν, και όλε όταν είχε έρθει, ήταν ένα ξυλάγκουρο. Στην πορεία όμως, έγινε ο παιχταράς που είδαμε όλοι. Ναι. Θέλετε. Εδώ. Αναποφάσιστη η κυρία. 3,5. Μόνο. Τι είναι αυτά ρε φίλε, τι 3,5. Πώς θα τη βγάλουμε με 3,5. Λοιπόν, δεν γίνεται με δυο παιχνίδια φίλε να βγάλεις απόφαση ότι ο Λόπεζ δεν κάνει. Άμα ναι. Δεν κάνει δηλαδή αυτόν που έφερε. Που τον έφερε, αν είναι ένας θα τον σκοτώσει. Τι θα κάνουμε, να σου πω κάτι. Δεν τον κάνουμε δηλαδή. Δεν βγαίνουν ποτέ όλες οι μεταγραφές σε μια καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδο. Μπορεί να είναι ο φόρ που δεν θα σου βγει. Αλλά δεν μπορείς να το πεις αυτό από τώρα. Σίγουρα. Είναι πολύ νωρίς. Σίγουρα δεν μπορείς να το πεις από τώρα. Και ύστερα πολλοί παίκτες έρχονται και δεν παίζουν μπάλα στην αρχή. Μέχρι να προσαρμοστούν, μέχρι να... Γεια σας. Ο Ματίγια στον λοιπόν, Άρη άρχισε να παίζει μπάλα μετά από το πρώτο μισό της σεζόν 18-19. Εγώ σου λέω, ο Όλε όταν ήρθε, έλεγα τι τον φέρανε αυτό τον παίκτη, αυτός είναι ξυλάγκουρο τελείως. Ναι. Στην αρχή δεν έκανε καθόλου τίποτα, δεν έδειχνε τίποτα. Και στην πορεία όμως βγήκε ο παιχταράς που στην Ευρώπη και όχι μόνο... Ήταν η ομάδα που έβγαζε μάτια. Σε Μπενφίκες, με Περούτζιες, με ομάδες που είχαν 40 αγώνες να χάσουν. Λοιπόν, και
άλλο. Ο Γιάχης ήρθε, ήρθε Τρίτη και το Σάββατο έπαιξε μπάλα και έπαιζε μπαλάρα. Σανέλ Γιάχης, ωραίος. Το θυμάσαι? Το θυμάμαι. Από τους αγαπημένους μου που έχουν έρθει οι συγκεκριμένες. Ήτανε από τους παίχτες, ήταν από τους παίχτες που ήρθε και έπαιξε αμέσως. Ναι. Δεν το έχω ξαναδεί εγώ σε παίχτη αυτό το πράγμα. Να έρθει και να παίξει και να σου δώσει, να σου αποδώσει δηλαδή. Ναι. Δεν μπορούμε να λέμε τώρα ποιος έφερε τον ένα και ποιος έφερε τον άλλον και τι να τον κάνουμε. Άμα δεν βγει ο παίκτης δηλαδή, μπορεί να μην του αρέσουν τα φαγητά και να μην παίζει μπάλα. Μπορεί να κοιμάται στραβά και να μην παίζει μπάλα. Τι θα κάνουμε, αυτό που τον έφερα να το σκοτώσουμε? Και από τη στιγμή που λες ότι τον παρακολουθούσανε δύο χρόνια, άρα αυτό δείχνει ότι η διοίκηση και όλο το team κάνει δουλειά. Λοιπόν, και τι να κάνουμε, ο άνθρωπος βάζει τα λεφτά του και δεν μπορεί να τα πάρει αυτή τη στιγμή, γιατί δεν μπορούμε να πάρουμε διαρκείας και δεν μπορούμε να πάρουμε, λέω, δεν μπορούμε να είμαστε μέσα στο γήπεδο, γιατί εάν δεν υπήρχε αυτός ο κορονοϊός. Ναι, εγώ θα τον έλεγα αλλιώς, θα είχε τουλάχιστον 12-13.000 διαρκείας. Καλά, το θεωρώ ένα πολύ δύσκολο νούμερο, αλλά θα είχε μια εφτάρα πιστεύω σίγουρα. Θέλω να πιστεύω ότι θα είχε μια εφτάρα. Θα είχε πολλά παραπάνω από αυτά που έχει κάθε χρόνο. Βάλε και τον επίλογο, γιατί έχω άλλους τρεις περιμένουν. Αυτά, την καλησπέρα. Να σε καλά. Θα περπατήσει η ομάδα. Μακάρι, μακάρι, να σε καλά, να σε καλά. Παιδιά, όσο πιο σύντομα μπορείτε στον επόμενο, ναι. Νίκ. Έλα, έλα. Έλα, ρε Νίκ. Έλα, ρε. Έλα. Συνάδει ψιλογλίτες, εντάξει. Με δύο άτομα αναμονή μόνο, με Τζικ μόνο και με τον πρόεδρο, εντάξει. Ήθελα από Νίκ, για δύο θέματα είναι η παρέμβαση μου. Mm-hmm. Ένα, δεν ξέρω, η τέτοια σας, ο σταθμός σας δεν το έκανε θέμα, ούτε ο κύριος Ζαγόρας. Ποιο? Εγκρίθηκε η μεταβίβαση στο... Όχι ακριβώς η μεταβίβαση, ψάξανε τον Πάπα, αυτό, Παπάς. Στην Ξάνθη, ναι. Το έχει αποκαλύψει ο Λίμπερο ότι θα αναλάβει ο συγκεκριμένος και ο Χρήσαντο συγκεκριμένα. Στην εκπομπή Τρόικα. Το ψάξανε και το βρήκαν okay, ότι ο άνθρωπος έχει πολύ χαρτί, είναι άπλαστο. Μια χαρά. Μια χαρά. Έχει μπακέτο, ναι. Τώρα, είναι δύο τα θέματα σε αυτό το θέμα τώρα. Ή ο Πάοκ έχει επιρροή στην Ξάνθη, ο κύριος Ιβάν Σαββίδης, ο μεγάλος Ιβάν Σαββίδης. Και θα μπλοκάρει αυτή η μεταβίβαση, ωραία, γιατί θα τίθεται θέμα πολυδιοκτησίας. Ναι. Ή θα είναι η ομάδα του κυρίου Πανόπουλου, οπότε όλα αυτά που κάνανε, όλα αυτά τα σκέρδια, όλα αυτά τα νούμερα που κάνανε πέρσι, Αυγενάκηδες, Καραπαπάδες, Μαρούπες, Σαλβίδηδες, αυτοί όλοι, είναι μια παροδία. Μάλιστα. Θα αποδειχθεί πολύ σύντομα. Θα αποδειχθεί. Μάλιστα. Η Ξάνθη άλλαξε γραφεία, πήγε αλλού όμως, έκανε πολλές διαδικασίες για να... βγάλει από πάνω, να το πούμε έτσι, τη στάμπα της Ξάνθης της περσινής. Αυτό είναι αν λίγο. Αν γίνει μεταβίβαση, δεν απαντάμε θα είναι όλα καλά. Δεν απαντάμε. Θα φανεί τώρα, αν υπάρχει επιρροή, δεν είναι. Δεν είναι απαραίτητο να φανεί τώρα. Ε? Άλλαξε πολλά η Ξάνθη από πέρσι. Τι να αλλάξει, ρε, άλλαξε πάρα πολλά. Τέλος πάντων, πάμε στο επόμενο θέμα, γιατί έχω άλλους τέσσερις περιμένουν. Ναι, όχι, από αυτού. Ναι. Από αυτού θα φανεί. Και εγώ πιστεύω ότι αν γίνει. Αν γίνει το ξεβράκωμα αυτό. Η Ξάνθη γιατί δεν κυνήγησε την υπόθεση την περσινή και το άφησε να μείνει με τους μείους βαθμούς και να πέσει τότε? Ρώτησε τον κύριο Πανόπουλο. Ρώτησε τον κύριο Πανόπουλο. Η ομάδα είναι δική του. Εν πάση περιπτώσει, αν πουληθεί τώρα τον κύριο Πανόπουλο, θα τεθούν σοβαρά θέματα. Για πολλές περισσότερες. Πάμε παρακάτω. Γιατί γεμίζει το τηλεφωνικό κέντρο. Για πες. Πρώτο και κύριο για την επιτροπή αυτή Μαρούπης αυτά. Ναι. Δεύτερον για το υπουργό αυτό εκεί που παριστάνει τον υπουργό αθλητισμού. Τα είπες. Πάμε παρακάτω. Για τα μέσα ενημέρωση. Για τα μέσα ενημέρωση. Ναι. Για τη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Δηλαδή κάτι διευθυντές εδώ, κάτι όλα μπαουτάρι. Όλα μπαουτάρι, κορυφαία εκπομπή. Κορυφαία εκπομπή. Πήγαιναν και έλεγε ότι ο Πάοκ είναι η Ξάνθη είναι του Πάοκ, έτσι με στόμφα. Όχι, δεν το έλεγαμε εμείς, το λέγανε τα δικαστήρια τα οποία βγαίνουν. Ναι. Κάτι Ζαγόρες, κάτι αυτά. Μην αναφέρεσαι σε άλλους που δεν είναι παρόντες, ρε. Σταμάτα, ναι, και σε αυτούς απευθυνθεί. Πάμε παρακάτω γιατί είμαστε γεμάτοι. Πάμε παρακάτω. Λασπολογίες. Το δεύτερο είναι ότι από το πάλι από την ίδια πηγή. Έχεις 30 δευτερόλεπτα, ναι.
Από τον κύριο Θωμαίδη, ναι, ότι όσο και να ψηλαφίσετε, όσο και να κάνετε, όσο... τα -3, -3 δεν υπάρχει κάποιο καινούριο στοιχείο. Mm-hmm. Υπάρχει διάδοχος κατάσταση της ομάδος. Αυτό η αντισαγγελέα Αρείου Πάγου αυτό είδε και αυτό έκρινε και γι' αυτό εκδίκασε 27.000. Εγώ νομίζω ότι το θέμα θα λυθεί μέσα επόμενες μέρες. Δεν υπάρχει αναψηλάψη. Η τζάμπα θα το κάνει αυτό το πράγμα. Ο κύριος Κούγιας είπε ότι. Ο κύριος Κούγιας είπε χθες εδώ πέρα ότι υπάρχει θέμα αναψηλάψη. Να σε καλά, γιατί περιμένουμε. Δεν θα έχει βάση. Δεν υπάρχει καινούριο στοιχείο. Και τα -3 θα. Όταν θα λυθεί λοιπόν το θέμα, θα ξαναβγεί σε αυτή την εκπομπή. Όταν λυθεί το θέμα, θα ξαναβγεί στην εκπομπή και θα πει συγγνώμη, Νίκο, ήμουν λάθος. Δύσκολα. Να σε καλά. Έφυγες. Να σε καλά. Στον επόμενο. Καλησπέρα. Οπα. Μουσικάρες, πω. Εξαιρετικό στο μεθεπόμενο, ναι. Εγώ είμαι. Εσείς είστε. Εγώ το δίνω συν 5. Ναι. Είναι φίλος της εκπομπής, αλλά νομίζω ότι είναι πιο γραφικός και από τον Βασίλεμα της Σαντορίνης, που να λυθεί ορισμένα θέματα, εντάξει. Ποιο, έχεις δει με το ίδιο Βασίλεμα στην Κέρκυρα, στη Γλυφάδα, άσε να πάνε. Αλλά αυτός μπροστά του είναι, φίλε. Άστα να πάνε. Και το, πόσες φορές το είπε το -3. Γιατί... Πάντως εσύ 4 θα φας. Ας πάω 3-3. Εσύ 4 θα φας. Μάλιστα. Ας πάρουμε μετά τη -3. Ναι, ναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω, ναι. 5-5, 10. Λοιπόν, υπάρχουν παίκτες οι οποίοι, να πούμε, είναι... μπαίνουν κατευθείαν στο νόημα της ομάδας και παίζουν. Καλκουρίας. Ήρθα ένα center back παγκόσμιας κλάσης. Ταλάλ, ναι. Καλκουρίας, βέβαια. Έτσι, έπαιξε κατευθείαν. Έπιασε το καλύτερο center back εκείνης της εποχής στην Ελλάδα, να πούμε, που υπήρχε, τον Κωνσταντίνου, και τον έσβησε. Ναι. Τον έσβησε, δεν κουνήθηκε. Δεν του καπλατζόγλει ο συγκεκριμένος παίκτης. Ένα αυτό. Δεύτερο, αδερφέ, είναι απαράδεκτη η ΠΑΕ και γενικότερα, να πούμε, το σύλλογος. Για ποιο πράγμα. Έρχομαι από τα γραφεία του ΑΣ. Ναι. Πήγα να πληρώσω τη συνδρομή μου στον ΑΣ και να πάρω και την κάρτα φιλάβλου. Ναι. Και εκεί έφευγαν τα παιδιά. Και μου λέει ότι από τις 6 ώρα δεν λειτουργεί, να πούμε, και το τμήμα για να πάρεις το διαρκέα σου. Τι που θέλω να πάρω για το γιο μου. Εγώ το έχω πάρει. Ναι. Ότι δηλαδή, δεν λειτουργεί μετά τις 6. Ώρα, 6,5 ώρα φεύγουν, το κλείνουμε το μαγαζί και φεύγουν, ενώ λειτουργεί η μπουτίκ. Λέει, δουλεύουν, λέει, από τις 10 η ώρα μέχρι τις 6. Τώρα δουλεύουν από τις 8 μέχρι τις 2. Δύο με πέντε να σταματήσουν. Και ναι, αλλά να σου πω τώρα κάτι. Να σου πω όμως τώρα κάτι. Αυτό είναι υποκειμενικό, είναι πώς βολεύει τον καθένα. Αδερφέ, εδώ πέρα είναι άνθρωποι οι οποίοι μετακινούνται μέσα στην αγορά. Και μπορούν να, όταν είναι ανοιχτά τα μαγαζιά, να περάσουν και από εκεί, να κάνουν και τα ψώνια τους και να πάρουν και το διαρκέα τους. 6 ώρα. Εντάξει, ρε παιδιά, μην βρίσκουμε πάντα θέματα τώρα να. Ναι, και πέρυσι το ίδιο πράγμα γινόταν. Μην βρίσκουμε τώρα τέτοιο. Η μπουτίκ έχει συγκεκριμένα ωράρια. Όποιος θέλει να πάρει διαρκές, που θα μπορέσει κάποια στιγμή να βρει το χρόνο να πάει σε αυτά τα ωράρια. Ναι, δεν είναι λογικό αυτό που λέω, να έχει, ας πούμε, την. Πώς να το πω, ωράριο λειτουργίας καταστημάτων. Δεν το καταλαβαίνω. Στην μπουτίκ. Άντε καλά η μπουτίκ. Ναι. Ο ΑΣ. Εκεί ο ΑΣ συγκεκριμένα ωράρια έχει. Πες μου εσύ ποιος ΑΣ κάθε μέρη τις 9 δηλαδή ανοιχτός. Εμείς καθόμασταν, ρε άνθρωποι. Εσείς καθόσασταν, εντάξει, κάποτε καθόσασταν. Τώρα όμως δεν γίνεται. Τι να κάνουμε. Πάρε τη ρίτσα να σε πει. Έλα. Πάμε παρακάτω. Παρακάτω, καλή αρχή να έχουμε. Άντε να δούμε. Δίκος Γκρίνια. Και από εκεί και πέρα. Έτσι. Εμείς δεν είμαστε Άρης γιατί έχουμε για τους τίτλους. Εμείς πάμε γιατί. Έγινε, να σε καλά. Να σε καλά. Αν θέλει να έρθει. Ναι. Αλλιώς ας προσπεράσει, ρε φίλε. Αυτό.
Άντε. Φιλιά. 5 συν 5. Και άλλα 10 με τα, με τα πόδια. Έγινε, φιλιά. Να σε καλά. Λοιπόν, στον επόμενο, παιδιά, είναι φουλαρισμένο, μου λέει, έχω λείψει το τηλεφωνικό κέντρο. Όσο πιο σύντομα μπορεί, καθένα να σεβαστείτε λίγο τον επόμενο. Στον επόμενο, αυτή τη στιγμή, ναι. Δεν περίμενε. Στον μεθ επόμενο, ναι. Έλα. 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 Τι γίνεται. Χαμήλωσε λίγο, Αντώνη, με το ραδιόφωνο σου. Το χαμήλωσα εντελώς, παράκι, είμαι σε πολύ εμπειρή κατάσταση, το ξέρεις. Αυτό είναι η αλήθεια, ότι είσαι λοιπόν, από τους πολύ μπαρτοκαπνισμένους. Για πάμε. Λοιπόν, επειδή αυτός τρώει το σανό, κατά να το τρώμε και εμείς, ρε φίλε. Σε ποιον απολύσαν. Δηλαδή, πού ακούστηκε, ρε φίλε, στην παγκόσμια αγορά, ρε φίλε, να θες να πουλήσεις ένα μαγαζί, ναι, να το έχεις 30 χρόνια στον αφρό, ναι, και να μπορεί να το πουλήσεις 2 με 3 ή 4, ναι, και εσύ να το αφήνεις να πάει να κλείσει, να βαρέσει λουκέτο για να το πουλήσει μισό. Πού ακούστηκε αυτό, ρε φίλε, για πες μου. Τι να σου πω. Αλλά εντάξει, εμείς τρώμε σανό, ρε φίλε, εντάξει, τι να κάνουμε. Μείον 5, μείον 7, μείον 9, μείον 11, μείον 13, μείον 50, πώς είπε, μείον 50 τριάρια θα φάμε. Μείον 3, μείον 3, μείον 3, μείον 3, μείον 3, μείον 3. Ναι, μείον 50 τριάρια, φίλε, φτάνουμε, δηλαδή, φίλε, βήτα θετικό, φίλε, για πλάκα, ε. Καλά. Ο καημός του αυτός είναι, ρε φίλε. Πώς θα πάμε εμείς εκεί. Ναι. Αλλά δεν είναι αντίπαλος, να ξέρεις. Ο Ολυμπιακός είναι ο αντίπαλος, να ξέρεις. Ναι, εμείς δεν ασχολούμαστε με τον Άρη, είναι γνωστά αυτό. Όχι, όχι, ποτέ, μα ποτέ, ρε φίλε. Αλλά ο μόνιμος ο καημός αυτός είναι. Πώς θα γίνει να αυτό. Ο Άρης αυτό, ο Άρης εκείνο, ο Άρης το άλλο. Έτσι. Και να πάμε και στο άλλο, ρε φίλε, το θέμα. Ναι. Έτσι κάτι σταθεί. Έλεος δηλαδή, ρε φίλε. Σε βάλαμε, είναι φτάνει, κούρασες, να κερδίσει, δηλαδή. Περίμενε, σε βάλαμε να κερδίσει, ναι, ο αντίπαλος στον ημιτελικό για να το δέσουμε να προχωρήσεις. Γιατί ξέρεις ότι βάζουμε εμείς, είναι ανάποδα. Ναι, το, ναι, τελικό κάνουμε το ίδιο, το βάζουμε ανάποδα, το παίρνεις σηκώνεις, το κύτταλο. Ναι. Και εσύ μας φέρεσαι έτσι, ρε φίλε. Δεν φταίει αυτός. Το κούμπωσες μια χαρά, μας είπες βάλε μας ανάποδα, να το πάρουμε, ρε φίλε, το κουμπώσαμε. Δεν φταίει. Ωραία, Αλέξη, πού το βρήκες την λέξη κουμπώσαμε, τη λέει και ο γιος μου. Ναι, ναι, ναι. Πράγμα είναι αυτό, ρε φίλε, πλάκα μας κάνουν. Δεν φταίει αυτός, ναι, έκανε. Λοιπόν, εντάξει, τράχτον. 1-0 αύριο. Έγινε, ναι, ναι. Ματίγια. Με ματίγια, άντε. Τσαλτιδικός εδώ πέρα. Με μάλιστα. Φάουλ, φίλε, απ' έξω. Πάρ' το γυάλι μέσα. Μάλιστα, φιλιά, μάλιστα. Το 89. Το έχει κάνει με λαμία ο ματίγια. Το έχει κάνει με λαμία ο ματίγια αυτό. Γι' αυτό λέω. Έτσι. Από φάουλ ή από κόρδο και κάνει. Από φάουλ το είχε κάνει. Από φάουλ και με παίχτη λιγότερο μετά, νομίζω παίζαμε, αν δεν κάνω λάθος. Ήταν το μάτς που είχε τραυματιστεί ο Γκάμα. Ο Γκάμα, ναι, ναι. Εκεί που είχε ο Γκάμα. Εκεί που είχε ο Γκάμα τη ζημιά. Είδες, πήραμε και πελάτη, ρε φίλε, κατευθείαν. Μ' αρέσει που στηρίζουμε την τοπική επιχειρηματικότητα. Γεια σου, Αντώνη μου. Έτσι, μπράβο. Φιλιά. Γεια σας, κύριε μου. Να είστε καλά, να είστε καλά. Στον επόμενο, ναι. Καλησπέρα. Χαίρετε. Γιώργο μου. Γιώργο μου έλεγε. Καλά. Καλά, δόξα τω Θεώ. Δεν μου λες εσύ τώρα, πάλι ο Μοσκοβίτης δεν είναι εκεί τώρα. Εγώ έχω αγανακτήσει. Ο Μοσκοβίτης, παιδιά, θα έρθει την άλλη εβδομάδα. Από και τα τέλη της άλλης εβδομάδας, όχι τώρα. Τώρα κοίταξε να δεις. Βγάζει η ΠΑΟΚ τώρα, βγάζει μια ανακοίνωση λυτή. Ναι. Ο ΠΑΟΚ κάνει, ανακοινώνει με την Νόβα συνεργασία. Δεν ξέρω, το είδε την ανακοίνωση. Mm-hmm. Την είδες. Ανακοινώνει για τους κατοίκους Ελλάδας και της Κύπρου τα αποκλειστικά δικαιώματα τα έχει η Νόβα. Ναι. Ωραία, μια χαρά. Εμείς τι θα απογίνουμε, ρε. Εμάς δεν μας σκέφτηκε κανένας. Τι θα κάνουμε εμείς στην Ολλανδία, στη Γερμανία, στην Αυστραλία, στην Αμερική, σε αυτά. Εμείς πέρυσι πήγαμε το Power TV, πληρώσαμε κύριε Τσάπα, δεν τα είδαμε. Ούτε ψάξαμε να βρούμε πειρατικά να δούμε. Για εμάς, γιατί δεν φρόντισε κανένας. Σωστό. Θα ρωτήσω το Στέργιο. Τώρα με ότι πάλι ρε, ναι, εσύ, ΠΑΕ μου, ας το πω. Ναι. Έτσι. Μητέρα ΠΑΕ, ναι, ας το πω έτσι. Λοιπόν, με ότι να πάω στην πειρατεία. Τι να κάνω εγώ, να καλύψω τους τοίχους του σπιτιού μου, να βρω εικόνα από την Τούμπα. Να ανοίγεις link με 800 διαφημίσεις να σου πετάγονται, κόντρα διαφημίσεις τώρα για να κάνεις αντίστοιχο παιχνίδι. Να θέλω να σου πω δηλαδή, έκανες συμφωνία με την Νόβα, έτσι. Ναι. Κάνε ένα, άμα θέλεις να τα πάρεις όλα την Νόβα, κάνε ένα ψηλό σκόντο, πες την Νόβα, κάνε μια κίνηση ματ, πες εντάξει πώς είπαμε 8. Κόψε να σε δίνω 500 τύπ, πες την Νόβα, σου δίνω, ναι, 500 πίσω και σε κερνάω 500 χιλιάρικα για να έχω τα δικαιώματα για το εξωτερικό εγώ με μέσω εικόνας από το ΠΑΟΚ TV. Ναι. Όπως έκανε πρόπερση, ναι, που ήταν στο πειραματικό στάδιο. Ναι. Γιατί πρόπερση που ήταν ο ΠΑΟΚ στην Νόβα είχε τα δικαιώματα για μέσα στην Ελλάδα, κανονικά τα βλέπατε εσείς από την τηλεόραση, Ελλάδα και Κύπρο, και όλοι εμείς οι υπόλοιποι απ' έξω, μπορούσαμε να πληρώνουμε όχι συνδρομή για όλα τα παιχνίδια,
παιχνίδι με παιχνίδι 2 ή 5 ευρώ. Ναι. Κάνε κάτι τέτοιο. Γιατί δεν το κάνετε αυτό δηλαδή. Εγώ τώρα εγώ έχω μείνει, ξέρω, αύριο δεν ξέρω πού θα το δω το παιχνίδι. Ενώ είμαι συνηθισμένος, έπαινα στο PAOK TV, έβλεπα, έκανα, ξέρω εγώ. Τώρα δεν θα κάνω εγώ. Θα ρωτήσω το Στέργιο, τώρα φαντάζομαι στο διάλειμμα μόλις πάμε με την πρώτη ευκαιρία, γιατί νομίζω ότι έχει έρθει ήδη. Θα ακολουθήσει ναι, και δηλαδή, μετά για να απαντήσουμε κιόλας. Για ανακοίνωση, εντάξει, τα άρπαξες από την Νόβα, φουσκώσαν τα πορτοφόλια σας εκεί πέρα, πήρατε την οχτάρα, τη δεκάρα, πόσα πήρατε και εμάς τους υπόλοιπους μας γράψατε, άντε μην πω. Όχι, μη Γιώργο. Όχι, όχι, τα πετάστε στα υποδήματα. Εκεί που δεν πιάνει μελάνη. Μπράβο. Κοίταξε, το Στέργιο ας αφήσει τώρα τα πω, γιατί ο Στέργιος καμιά φορά ας με επιτρέψει, κλάψω ρεπορτάζ κάνει. Πιάνετε, ξεχνιέται, πιάνετε με τα πολιτικά, όχι έτσι έκανε αυτό, και έκανε όχι, ξεχνιέται, ξεχνάει να πει για τον ΠΑΟΚ και αρχίζει και λέει διάφορα για τα πολιτικά της Ελλάδας. Έχει τα ξεσπάσματά του, ναι. Ναι, ας αφήσει τα κλάψω ρεπορτάζ για την πολιτική και πώς είναι η Ελλάδα σε σχέση με την Ουγκάντα και την Αφρική και ας ασχοληθεί με τον ΠΑΟΚ, να μας πει τι έγινε. Δώσε... Πάρει ένα τηλέφωνο εκεί στην ΠΑΕ, να τους πει τι έγινε. Δώσε και μια με το ΠΑΟΚ. Πρόβλεψη για τα αυριανό. Εντάξει, σου είπα και προχθές, πότε μιλήσαμε, χθες προχθές. Ναι. Στεναχωρεμένα. Στεναχωρεμένα 1-0-2-0 με τα ζόρια. Και ποιο θα βάλει γκολ. Από σένα ποιο θα βάλει γκολ. Εσείς θα κερδίσετε 1-0 με πέναλτι. Με πέναλτι. Και εμείς θα κερδίσουμε 2-0 με έτσι, ξέρεις, μια φάση θα είναι και λίγο αμφισβητούμενη για να έχει λίγο έτσι. Ναι, λίγο ίντριγκα. Ναι. Ανακοίνωση ΑΕΛ στο ημίχρονο. Ναι, ναι, τέτοια πράγματα. Τέτοια προβλέπω. Μάλιστα. Μάλιστα. Ναι, καλά. Λοιπόν, έγινε Γιώργο μου, να είσαι καλά. Μην ξεχάσεις, δεν πες τον εαυτό. Θα τον πω να το δει. Έγινε, έγινε, να είσαι καλά. Στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Δεν περίμενε. Στον μεθ επόμενο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Λοιπόν, επειδή δευτερολογώ, ναι. Όχι ρε παιδιά, 1-0. Τι 1-0 άμα, επειδή δεν θα το βλέπω, δουλεύω και δεν θα το βλέπω. Ναι. 1-0 στο 13, 2-0 στο 19, ναι. Και άλλα 2 στο δεύτερο ημίχρονο να μου. Μην μας βγάλουν την ψυχή, έχει αλλάξει η ομάδα τώρα να μου. 4-0 λες ο Άρης καρδιάς μου δηλαδή αύριο. 3-4, μην βγάζουμε την ψυχή πάλι. Πολύ αισιόδοξο, αλλά μακάρι να γίνει έτσι ακριβώς για τον λόγο που λες και εσύ. Δηλαδή μην φτάσουμε πάλι στο 70, είναι 0-0, τελευταίο 20 λεπτό πάμε πάλι κάρια. Ναι, όχι να μην. Δηλαδή, ναι, αλλά θα σου πω κάτι που με... Ναι. Και χάνουμε βαθμούς. Όχι, βαθμούς δεν πρέπει να χάνεις, αλλά θα σου πω αυτό που μου έχει πει και ένας δωστός Μαριανός. Μου λέει, εμείς λέει, έχουμε μάθει αχωτικά, λέει. Δεν μας αρέσουν τα άνετα, λέει. Ναι, κοίταξε, είμαστε και σε άσχημη ηλικία να μην. Μάθαμε αχωτικά, αλλά... Από εδώ και πέρα πρέπει να περνάμε. να ξεαγωνόμαστε. Να σε καλά, να σε καλά. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Στον επόμενο, ναι. Νικό. Έλα, δευτερολογής και εσύ δεύτερος. Έχασα να σε πω, πες μου, φίλε, πες μου, πες μου. Κάτι σοβαρό. Για πες. Το ρεπορτάζ του Πανιωνίου το έχεις δει. Του ποδοσφαιρικού ή του μπασκετικού. Του ποδοσφαιρικού. Του ποδοσφαιρικού, όχι, δεν το έχω τσεκάρει πολύ τελευταία, γιατί τι έχει. Υπάρχει επενδυτής, ναι. Ο οποίος αναλαμβάνει όλα τα χρέη. Ναι. Ο γιος του έφερε στις ακαδημίες του Πανιωνίου. Ναι. Και το budget του για τη Football League, για τη Super League 2, θα είναι 1 εκατομμύριο+. 1 εκατομμύριο+. Θα δεύει Ερασπόρ Λαδόπουλος, ο οποίος είναι ο ρεπόρτερ του Πανιωνίου. Ναι. Κρατάει αυτούς που θέλει να κρατήσει, προσπαθεί να κρατήσει και τον Ζαραμπούλη, πώς λέει, τον σεντρεφόρο εκείνο το περίοδο. Τον Αραμπούλη, ναι, τον Αραμπούλη. Ναι. Αραμπούλη, ναι, αυτόν ναι. Εδώ ξέρω εγώ. Τι προσπαθεί να κάνει. Τώρα, πού είναι το θέμα αυτό. Ναι. Αυτός που αναλαμβάνει τον Πανιόνιο, πιάσω από κάπου, κρατήσω λίγο. Ναι. Είναι Ρώσος. Ρώσος. Μάλιστα. Ο οποίος το παιδί του έπαιζε στις ακαδημίες του Πανιωνίου. Του Πανιωνίου. Ναι. Και προφανώς έχει το πακέτο. Δεν σου φαίνεται αυτό, μήπως είναι και κανένας σερβιτόρος σε καμιά καφετέρια στην πλατεία. Πας πολύ πονηρά τώρα εσύ. Πας πάρα πολύ πονηρά. Δεν πάω πονηρά, φίλε. Θα τον τσεκάρει, φίλε. Πρόσεξε να σου πω κάτι. Από τη στιγμή που θα αναλάβει την ομάδα, θα τον τσεκάρει η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Αφού δεν είναι υπεύθυνη αυτή, λέει. Δεν είναι.
δεν γνωμοδοτεί πλέον, ας πούμε, δεν είναι υπεύθυνοι. Α, το έχουν αφήσει. Δεν αποφάνθηκαν για την Εξάνθη. Δεν είναι υπεύθυνοι. Δεν είμαστε υπεύθυνοι. Δεν είμαστε υπεύθυνοι. Είναι η γνωμοδότησή της. Μάλιστα. Ξέρω εγώ υπεύθυνοι για την διπλο τέτοια. Διπλο ιδιοκτησία. Ανέρεσε. Σκέφτε το λίγο για αυτό το θέμα. Ανέρεσε τα πάντα. Λέγανε ότι ήταν Ουκρανός, αλλά τελικά είναι Ρώσος. Μάλιστα. Ο οποίος το παιδί του λέει έπαιζε στις ακαδημίες του Πανιωνίου. Ναι, και λεφτά ήταν. Και αντί να πάει σε κανένα Παναθηναϊκό Ολυμπιακό το παιδί του να πληρώσει, ξέρω εγώ, κανένα πεντάρι, εξάρι, δεκάρι, χιλιάρικα να πούμε έτσι ναι. Για το τέτοιον. Πήγε στον Πανιόνιο ρε φίλε το παιδάκι του, Ρώσος, ξέρω εγώ ρε φίλε. Τι να πω. Λέω εγώ τώρα, από μια άποψη ξέρω εγώ. Έφυγες δεν είναι πονηρό το μυαλό. Όχι, πονηρό δεν είναι, αλλά εντάξει, είναι. Καλά, απλά κοίτα, δεν είναι χαζό. Έχουμε μάθει να σκεφτόμαστε πονηρά σε όλες τις περιπτώσεις. Να σε καλά, να πάμε στον επόμενο. Να σε καλά, φλεγάκι μου. Φιλιά, στον επόμενο, ναι. Έλα, Νικό. Έλα, ρε κλεωμένη, τι γίνεται. Σήμερα πέθανε αβέρτα όλοι, ε. Ναι, σήμερα έχει πολύ κινητικότητα. Ο λαός είναι εδώ. Βέβαια, αφού ξεκινάει το πρωτάθλημα. Αλήθεια είναι αυτό. Χάρηκα πολύ το φίλο εκεί πέρα που είπε 4-0. Οι υπόλοιποι βλέπω ότι είναι πιασμένοι ακόμα, μουδιασμένοι. Είναι 1-0, ένας μισό 0 ο άλλος. Ακόμα είναι στον Άρη πριν από 100 χρόνια αυτή. Ο Άρης μόλις αρχίσει και ρολάρει, να πούμε, αυτούς δεν τους βλέπει, τις Λαμίες και είναι ακόμα, τα Γιάννενα. Δεν έχει αρχίσει να ρολάρει, κλειωμένοι, γι' αυτό δεν ανοίγονται τα παιδιά. Από αύριο θα ξεκινήσει να ρολάρει. Ένα ευρύ σκορ αύριο από το πρώτο ημίχρονο άσος. Για να ετοιμαστεί ο Άρης για το ευρωπαϊκό παιχνίδι με τους Ουκρανούς μετά. Ναι. Και να σταματήσουν λίγο να μιλάνε για μεταγραφές και για άλλες μεταγραφές. Κάποια στιγμή πρέπει το ρόστερ να σταθεροποιηθεί. Δεν θέλει καμιά μεταγραφή ο Άρης. Έτσι ήδη έκανε πάρα πολλές μεταγραφές. Θέλεις άλλες δύο. Ναι, ο Καρυπίδης πλήρωσε και τα παραμύθια που πρέπει να πληρώσει η ΕΠΟ, το 1 εκατομμύριο. Ναι. Πάνε να βγει και άλλη υπόθεση τώρα και φυσικά δεν θα πληρωθεί κανένας από αυτούς γιατί δεν πρέπει να πληρωθεί. Υπάρχουν νόμοι. Ναι. Και έπρεπε να έπαιρνε γραμμή, να πούμε, έναν που πήρε καθυστερημένο, να τον έκοβες από την αρχή, έτσι. Κάποιος που πήρε είναι γνωστή η φωνή του, τον έχω ακούσει 100.000 φορές. Ναι. Που παίρνει στο ραδιόφωνο και λέει, δεν μιλάει βέβαια για την ομάδα του, τι να πει για την ομάδα του, έτσι. Αυτοί είναι ικανοί για ένα πρωτάθλημα να σκοτώσουν τις μάνες τους, έτσι. Λοιπόν, μιλάει μόνο για τον Άρη, έτσι, αυτός που κατάλαβες ποιος σου λέω, έτσι. Γνωστός είναι αυτός. Έπρεπε να τον είχες κλείσει από το πρώτο δευτερόλεπτο που τον άκουσες τη φωνή. Έπρεπε κατευθείαν να τον πεις, άστο, πάρε στο Δημόπουλο και τον άλλο, πώς τον λένε τον άλλον, τον Τενεγκέ που κάνει εκπομπή σε άλλο ραδιόφωνο. Μη χαρακτηρίζεις ρε, μη το κάνεις αυτό. Το έχω πει τόσες φορές, σε θέλω συγκρατημένο. Άστε και εκτιμένη ταχύτητα. Σε θέλω συγκρατημένο. Θέλεις εσένα να σε χαρακτηρίζουν οι άλλοι. Εμένα δεν με χαρακτηρίζουν. Έχω ακούσει εγώ στο ραδιόφωνο, στο Facebook. Άστα να πάνε. Μάλιστα. Αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, κλωμένη μου. Να σε καλά. Στον επόμενο φίλο, ναι. Ναι. Έλα. Έλα, ακούγεσαι καμπάνα. Έλα. Ήγεντε. Καλά, με έχει αφήσει ο Μοσχοβίτης και έχει φύγει διακοπές Σεπτέμβρη μήνα. Τι να γίνει. Εντάξει, είπες αυτοί που έχουν μάνε. Φίλε, αυτό είναι. Σεπτέμβρη, ο μήνας των πλουσίων. Ναι. Τι γίνεται. Κάποτε, σε καλά τα χρόνια. Σε καλά τα χρόνια έπαιρνες και εσύ άδεια Σεπτέμβρη, ε. Όχι, παίρναμε Αύγουστο. Ναι. Και αν ήμασταν στη Χαλκιδική, μας έλεγαν παιδιά, και το Σεπτέμβριο ανοιχτά θα είμαστε, αν θέλετε, ελάτε. Ένα ξενοδοχείο, νομίζω ο Ρούσος λέγονταν ξενοδοχείο. Σε ποιο πόδι? Σε ποιο πόδι? Στο Μεσαίο. Στο Μεσαίο, Εμείς όταν ήμουν μικρός οικογενειακά, πηγαίναμε στο Αλέξανδρος, στο τρίτο πόδι, Ουρανούπολη. Όπαρα, που γύρω χώρισαν σε εμάς προς τα εδώ. Ναι. Πηγαίναμε τρίτο πόδι Αλέξανδρος και στη Φούρκα πολύ πηγαίναμε σε ένα συγκρότημα που είχαν κάτι γνωστοί μας τέλος πάντων κτλ. Αλλά πολύ Ουρανούπολη. Ναι, και τα νέα ρόδα εδώ και ήταν και πιο οικονομικά σχετικά. Ναι. Όσο πιο εδώ, είναι πιο οικονομικά. Όσο πιο Σαλονίκη μεριά, τόσο πιο ακριβά.
Ας πούμε τώρα και κάτι καλό. Παραέχεται έξυπνος ο παλούς, ρε. Λες, δεν τρώει σανό. Ένας δεν τρώει σανό. Ο ένας θα ψηλιάστηκε όλα με το Πανιόνιο. Ναι, ναι. Ο άλλος δεν έγινε άρης για τους τίτλους, ό,τι έλεγαν εμείς παλιά. Επειδή ήμασταν άτομοι και ήμασταν σφαλιά, μόλις πήραμε το ξεχάσαμε αυτό το σύνδημα. Ναι. Το πιάνε τώρα εσείς εδώ και χρόνια. Αλλά στο τέλος το είπε κιόλας. Ότι... Αν ενάρθει, τάλαβες. Καλά, πολλές φορές μπαίνει και η ίντρικα. Τώρα εντάξει, μπορεί να θέλει λίγο να τριγκάρει κιόλας. Είναι καρμπόν, είναι καρμπόν όπως ήταν πριν 10 χρόνια οι παοξίδες. Ξέρεις τι μ' αρέσει σε σένα. Καρμπόν είναι η Αργανή τώρα. Ξέρεις τι θα λέγαμε αυτά για τον Ολυμπιακό. Ναι. Για πες. Εντάξει, τώρα δεν είναι όλοι Αργιανοί, είναι κομμάτι Αργιανού, μπορεί να σκέφτεται με αυτόν τον τρόπο. Εμένα αυτό μ' αρέσει σε σένα είναι ότι δεν ξεχνάς που ήσουν πριν. Γιατί πολλοί. Ναι, όχι μικρό, δεν είσαι μικρό παιδάκι και όχι τώρα πριν 20-30 χρόνια, πριν 10 χρόνια. Γιατί οι περισσότεροι από του ομοειδεάτε σου έχουν ξεχάσει που ήταν σε τι κατάσταση ήταν πριν 10 χρόνια. Όλοι το θυμούνται, άσε το τι λένε. Ναι, ή κάνουν ότι το έχουν ξεχάσει. Όταν καθόμασταν μεταξύ μα και όταν καθόμασταν μεταξύ μα, τα λέγαμε κανονικά. Ναι. Άσε τώρα που γίνονται και πουλάνε παραμύθι πιο πολύ. Ναι. Και εμεί έτσι και εμεί αλλιώ και εδώ δεν μπορούσαμε, δεν έγιναμε για του τίτλου και έχουμε κόσμο εμεί. Ναι, και ναι, ναι, ναι. Έχουμε διαρκέ εμεί και κάνουμε εκδρομέ. Και γεμίζουμε τα γήπεδα. Ναι. Και στο τέλος βγαίναμε εμείς, παρόλο που μερικές φορές παίζαμε μπαλάρα, βγαίναμε τέταρτη, πέμπτη και έκτη και λέγαμε τι φταίει, ρε, τι φταίει στην Αίγυπτο. Κατάλαβες. Ναι. Ο Ολυμπιακός φταίει, όχι αυτή να φταίει. Όχι ότι δεν φταίγανε. Καλά, εντάξει, έχουν και αυτό το δικό του μερίδιο. Ναι. Το 80 που εγώ δεν το θυμάμαι, αλλά λέμε τώρα. Και είχαμε πάντα την εύκολη δικαιολογία. Ακριβώς τώρα το ίδιο κάνουν οι Αργιανοί. Εγώ σου λέω πιο πολύ το πιστεύουν. Ναι. Ο πρώτος ο φίλος που είπε για τον τέτοιο, θυμάμαι τα ίδια λέγανε πέρσι, άκουγα για λίγο καιρό αρένα. Ναι. Ένας πολύ καλός Αργιανός, ο Πάνος ο τέτοιος. Ο Γιανακόπουλος. Ναι, ναι. Ναι, ήξερα από πάνω. Τέλος πάντων, τώρα μίλαμε για τα άτομα και λέγανε για τον Σάσα τα πρώτα παιχνίδια και το, ειδικά μετά το δεύτερο παιχνίδι με τον Βόλο που έχασε ο Άρης. Και δώσαμε το τρεχαντήρι, πώς το λέγανε ο αδερφός του Μπέζη, το ξέρε. Το Σιώπη, το Σιώπη, το Μανώλη. Ναι. Το Σιώπη, ναι. Και έφυγε ο Παχταράς εκείνος και πήραμε αυτόν τον Σάσα που δεν περπατάει, που δεν τρέχει, που δεν κάνει. Και τους έλεγε κάθε τώρα για δεύτερη αγωνιστική. Και ο Σάσα μαζί με το Μίσιτς, θα βάλω και τον Καμαρά του Ολυμπιακού, ήταν οι τρεις καλύτεροι χαφ του πρωταθλήματος. MVP. 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 Και στις πρώτες 10 αγωνιστικές και όλοι μειώσαν. Για τη συγκεκριμένη θέση σου λέω τώρα περισσότερο. Α, δηλαδή, κεντρικά χάφ, ρε παιδί μου. Ναι, δηλαδή Σάσα, Μίσιτς και Καμαρά ήταν νομίζω οι καλύτεροι μέσα του πρωταθλήματος. Για μένα και οι τρεις του Ολυμπιακού πήγαν πολύ καλά. Ο Μπουχαλάκης έδεσε, πήρε πράγματα από τους άλλους δύο που ήταν μαζί με τον Κιγέρμε δηλαδή και τον Καμαρά. Δηλαδή, είχε καλή βάση ρε παιδί μου, για να στηριχτεί και να φανεί και αυτός περισσότερο. Αν είχε άλλους χάφου Μπουχαλάκης δίπλα του, δεν θα ήταν αυτός ο Μπουχαλάκης. Ειδικά όταν βλέπεις τα παιχνίδια, εσύ πας και στο γήπεδο και κάνεις ένα μετάδοση. Όταν βλέπεις τα παιχνίδια, δεν είναι επανάληψη εγώ του ΠΑΟΚ, που τα βλέπω πιο άνετα, ναι. Εκεί μπορείς να καταλάβεις. Εμένα μ' αρέσει, πανέκαθεν μ' άρεσε να βλέπω τα μάτια στην τηλεόραση παρά στο γήπεδο, γιατί βλέπεις περισσότερα πράγματα, θεωρώ, από ό,τι στο γήπεδο. Επανάληψη ειδικά. Στην αρχή δεν μπορείς να καταλάβεις. Ναι. Γάρα με τα ποτά, με το άμετο, ειδικά μέσα και μέσα, δεν ναι. Πήγα τώρα. Πώς τα βλέπεις αύριο. Δεν μπορώ να πω. Λογικά και ίδιο θα κερδίσουμε, αλλά πάντα μιλάμε βάση λογικής. Και αυτή η κολάρα του Ματίγια μήπως ήταν πρόπερση που το είχε το ΕΡΤΟ παιχνίδι. Ήτανε... Στην που μπήκε. ΕΡΤΟ είχε τότε. Από αριστερά, ναι, ήταν... ήτανε με ΕΡΤΟ, τα από αριστερά, μπράβο. Ήτανε Γενάρης μπράβο. Του 19. Το θυμάμαι, το θυμάμαι. Νομίζω μπράβο. Ήταν Γενάρης του 19, ναι. Ήδη Γενάρης του περίμενε. Ναι, Γενάρης 19 ήταν. Σίγουρα ήταν Γενάρης 19. Το θυμάμαι, το θυμάμαι. Με τραυματισμό του Γκάμα και το βάλε στο τέλος εκεί πέρα. Και την πρεμιέρα θυμάμαι στη βροχή, το 0-3. 0-3 Ελαμία, ναι. Που την νικήσει ο Άρης και ξαφνικά, όχι ξαφνικά, γιατί στην πανεπιστήμια. Έγινε, φιλιά. Να είσαι καλά. Λένε, χάρη, καλή πάλι, συνέχεια. Πάλι. Λοιπόν, στον τελευταίο για σήμερα, μην καλείτε άλλο, γιατί έχουμε και τον break των 7. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Και κλείνουμε με καλό φίλο και νεκτάριο από τον Γκέτο. Εδώ είμαστε, σε περιμένουμε. Εδώ Γκέτο, πακέτο τη Θέρμη. Αναγκιά σου. Τι κάνετε, πώς είστε. Καλά, δόξα τον Θεό. Είμαστε σε μια καλή κατάσταση, επειδή αύριο θα δούμε μπαλίτσα. Τώρα το τι μπαλίτσα θα δούμε είναι μια άλλη κουβέντα, αλλά είμαστε σε μια ωραία κατάσταση. Και ελπίζουμε αύριο να έρθουν και ευχάριστα νέα για τη Θεσσαλονίκη, γιατί αλλιώς κάτι άλλο συμβαίνει. Ναι. Πάνω σε όπως τι. Όπως είδατε, είμαστε σταθεροί. Είμαστε σταθεροί, το είδα, ναι, είναι μια λίγη. Αυτό που σας είπα ότι κάνει άλλο με επικοντό ο κορονοϊός και το Σταυρό δεν συνεχίζει στα κερδίλια, αλλά πάει στην Τούζλα κατευθείαν, επιβεβαιώθηκα σήμερα και με το κλικ. Βέβαια τα ΜΟΜΟΕ αναφέρουν νεκτάρι, ξεφύγαν τα νούμερα 372 νέα κρούσματα. Ναι, αλλά για Θεσσαλονίκη είδατε πόσα. Για Θεσσαλονίκη, ναι, εντάξει, οκ. Okay. Αλλά πρέπει να κοιτάμε λίγο τι γίνεται και, πιο... και έξω από την πόλη.
παιδιά, εντάξει, όλα γίνανε και από την κοσμοσυρωπία και φυσικά όλα από τη Λέσβο, ναι, από εκεί που και τα λοιπά. Εντάξει, καταλαβαίνετε. Από εκεί δεν υπάρχουν πολλά άλλα παιδιά, εντάξει. Ναι. Και στην Αθήνα φυσικά, επειδή εκεί ζουν πάρα πολλοί οι οποίοι έχουν έρθει από άλλες χώρες και τα λοιπά, mm-hmm, λογικό είναι. Άλλωστε, αυτός που έκανε τη ζημιά στη Λέσβο, αν και υπήρχε, αλλά και δεν τα βγάζαν πιο μπροστά, είχε πάει στην Αθήνα αυτός ο Σομαλός, ναι, και μετά κόλλησε όλο το κίτ της Μόριας. Ναι. Και εκεί είναι άλλο το θέμα. Αυτό είναι χειρότερο το θέμα, γιατί σας είπα, μετά τον κορονοϊό έρχονται άλλες εξελίξεις. Λοιπόν, αύριο να σας ευχηθώ και τους δύο καλή αντοχή. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γιατί δύο παιχνίδια, όπως και το πρόγραμμα που βγήκε την άλλη Παρασκευή, πάλι παίζει ο ΠΑΟΚ για το πρωτάθλημα, ενώ ο Άρης παίζει Κυριακή. Κυριακή 8.30 ώρα στο Βόλο. Ναι, και ο ΠΑΟΚ 6 και 4 με τον Ατρόμητο. Εκεί ή εδώ? Εδώ. Εδώ, δεύτερο Έλληνα. Μάλιστα. Έχει τρία συνεχόμενα, έχει και, ναι, την Μπενφίκα. Έχει και την Μπενφίκα, ναι, σωστό, σωστό. Και σωστό. Φυσικά η ανακοίνωση που βγήκε με τους εστιατόρες είναι οριστικό για Θεσσαλονίκη. Αυτό σημαίνει ότι επειδή υπήρχε κάποιο, αν γινόταν απεργία, δεν θα χάναν τον Άρη. Άρα τον Άρη θα το δουν στη Θεσσαλονίκη, όπως τουλάχιστον το βλέπουν εδώ, εκτός αν ξαφνικά υπάρξει καμία κονσερβοπία, mm-hmm, έχουν και εδώ 500 κόσμο. Ναι, γιατί όχι εστιατόρες, είχαν αποφασίσει κάποια, ναι, ομοσπονδία 16 με 22, ναι, στην αρχή είπαν στην Αθήνα και μετά στη Θεσσαλονίκη ότι εμείς δεν συμμετάσχουμε. Γιατί αλλιώς θα υπήρχε με τηλεοπτική κάλυψη, αλλά θα ήταν, ναι, στα σπίτια. Nice. Λοιπόν, καλή σας συνέχεια. Γεια σου Νεκτάρι, μου, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ τα Data Labs τα οποία ήταν μαζί μας και η σημερινή εκπομπή. Στα Data Labs μπορείτε να πάτε και να γίνετε επαγγελματίας μπαρίστα με εκπαίδευση στα μυστικά της παραγωγής του καφέ, επαγγελματίας bartender, να κάνετε σεμινάρια στο service και όλα αυτά με πιστοποίηση σε λίγες μόνο μέρες. Αν θέλετε κάτι παραπάνω, μπορείτε να παρακολουθήσετε σεμινάρια εξειδίκευσης σαν τουριστικά, όπως επίσης μπορείτε να παρακολουθήσετε σεμινάρια προγραμματισμού, ανάπτυξη λογισμικού, ιστοσελίδων τεχνικού δικτύου και να αποκτήσετε πολυεπίπεδη γνώση αντίστοιχη ενός μεταπτυχιακού. Τηλέφωνο το Data Labs 2310-22-29-62, datalabs.edu.gr. Μπορείτε να επισκεφτείτε τα γραφεία του Data Labs στην καρδιά Θεσσαλονίκης, Εθνικής Αμήνης 14α. Λοιπόν, αυτά για σήμερα και για αυτή την εβδομάδα γενικότερα. Δεν θα είμαστε αύριο εδώ πέρα, διότι θα είναι σε εξέλιξη το παιχνίδι του Άρη. Αύριο είναι ποδοσφαιρικό το απόγευμα στο Λίμπερ, απόγευμα το βράδυ. Γιατί έχει 6 και 4 τον Άρη, 8.30 ώρα έχει τον ΠΑΟΚ με τη Λάρισα. Θα πούμε και πάλι τη Δευτέρα, καλώς εχόν των πραγμάτων, λίγο μετά τις 6.30. Καλή συνέχεια σε όλους σας και καλό Σαββατοκύριακο και καλή τηλεθέαση αύριο με τα παιχνίδια.